όποια μορφή και να έχει και από όπου και αν προέρχεται. Σε αυτό συμφωνούμε, κύριε Χατζηδάκη. Ναι, στην αλλά εποχή σας δεν γινόντουσαν αυτά. Τώρα γίνονται. Δεν γινόντουσαν μαγαζιά στην εποχή σας. Πώς σπάζαν βιτρίνες στην εποχή σας. Πολύ περισσότερα πράγματα γινόντουσαν. Και πάντως η αστυνομία ήταν πολύ πιο αποφασιστική. Θυμηθείτε τις παρεμβάσεις που γίνανε στο κέντρο της Αθήνας το καλοκαίρι του 2012 με τον Ξένιο Δία, με τον Νίκο Δένδια, τότε υπουργό. Θυμηθείτε τις παρεμβάσεις που γίνανε στη συνέχεια στη Βίλα Αμαλία και σε διάφορες άλλες καταλήψεις. Ανακατάληψη των πόλεων που λέει ο Σαμαράς. Και τι έγινε? Έσβησε το θέμα. Θέλουμε η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Βεβαίως και υπάρχει σχέδιο. Θέλουμε η αστυνομία να είναι απαθής από μακριά. Θέλουμε να κάνει τη δουλειά της και υπάρχει σχέδιο. Διότι εγώ πιστεύω, δημαγωγία όμως εγώ πιστεύω και κοινωνιολογία για την ασφάλεια είναι εγώ λάθος. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια ικανή αστυνομία, το έχει δείξει σε διάφορες περιπτώσεις και επί των ημερών σας, αρκεί να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Κύριε Σκανδαλή, τι λέτε? Κοιτάξτε, το να προσπαθούμε να ισοπεδώσουμε όλες τις περιόδους για να αποδείξουμε ότι τα πράγματα αυτά είναι αντικειμενικά και δεν αντιμετωπίζονται, νομίζω ότι προσφέρουμε πολύ μεγάλο κακό στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα σαφές. Η ανομία είναι ανομία, η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της, αλλά καθοδηγείται από μια πολιτική ηγεσία. Η οποία πολιτική ηγεσία την αντιμετωπίζει την αστυνομία, άλλοτε υποτιμητικά, λέγοντας ότι φταίνει οι αστυνομικοί γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, και άλλοτε ουσιαστικά έχοντας μια, αν θέλετε, παμφωτερίζουσα στάση απέναντι στα φαινόμενα, γιατί δεν θέλει να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο που ιδεολειπτικοί και άλλοι λόγοι είχαν επικρατήσει μέχρι τώρα για τη συγκεκριμένη κυβερνόσα παράταξη. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Το ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ή, αν θέλετε, αυτή την εποχή αυτά τα φαινόμενα έχουν πάρει χαρακτήρα επιδημίας, δηλαδή γίνεται κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ανοίξει τα σκύρα και να λέει ένα αντικειμενικό γεγονός. Μπορεί η αστυνομία να τα αντιμετωπίσει? Βεβαίως μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μα ο ίδιος είπε προηγούμενο ότι τους ξέρουμε. Δεν είπε τους ξέρουμε. Το είπε ο... Τότε γιατί δεν τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν θέλει η κυβέρνηση? Δεν μπορεί η κυβέρνηση? Εγώ... Δεν το εξηγεί, ούτε ο κ. Χατζηδάκης το είπε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί... Αρέσει τον κύριο Φίλη να κάνει κάθε... Όχι βέβαια, δεν του αρέσει. Αλλά εγώ έχω πει ένα πράγμα κατά καιρού από πολύ παλιότερα. Είχαμε κάνει μια πρόταση για το θέμα του Πολυτεχνείου και το θέμα της περιοχής Εξαρχείων κτλ. Είχαμε κάνει μια πρόταση από την εποχή που ήμουν στο Δήμο της Αθήνας. Σιγά σιγά την πρόταση αυτή αρχίζει να τη στενίζονται ακόμα και η κυβέρνηση, κάτι ακούω ότι πάνε να κάνει. Λοιπόν, έχουν περάσει χρόνια πολλά από τότε. Θα συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις να παρέμβουν μαζί στα Εξάρχεια? Αυτό είναι το θέμα. Με το ΣΥΡΙΖΑ? Με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση. Θα αποφασίσουν οι πολιτικές δυνάμεις με επικεφαλής να πάρετε με το βουλή η κυβέρνηση? Αυτή είναι η αρμόδια να πάρετε την κυβέρνηση, κύριε Φίλη. Θα κάνετε. Η κυβέρνηση δεν περιμένει τα πολιτικά κόμματα για να εφαρμόσει τον νόμο. Σωστό είναι αυτό. Έχει την αστυνομία και τον εφαρμόζει τον νόμο. Και να πω δύο πράγματα για να είμαι με συγκεκριμένα στοιχεία. Για Δευτέρα πρωί είναι καλή εβδομάδα να πούμε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μην είμαστε τώρα. Ξέρω κι εγώ να δημαγωγώ με το αίσθημα της ασφάλειας του κόσμου. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Είναι δημαγωγία να λέμε οτιδήποτε. Η Αθήνα την τελευταία διετία σφίζει από τουρισμό. Σφίζει. Αυτή την εποχή έχει τουρίστες η Αθήνα. Αυτό είναι ένα στοιχείο αντικειμενικό. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, η εγκληματικότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο αποτρέπει το να είναι μια τέτοια τουριστική άνοδος στην Αθήνα? Δεύτερον, και είναι σημαντικό, ότι δεν υπάρχει αίσθημα ανομίας γενικευμένο στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει απαγόρευση ταξιδιών. Στα Εξάρχεια μπορεί να περπατήσει οποιοδήποτε ανέμελα, σαν να μην τρέχει τίποτα, μην κύριε φτιάχνουμε φίλοι. Θέμα θέλετε αυτή, να, πάμε στα, εξάρχεια, θέλετε να πάμε στα πανεπιστήμια. Εντάξει. Φέρατε τον νόμο, ο κύριο Γαβρόγλου, ο διάδοχό σα, για την κατάργηση του ασύλου. Για το άσυλο, για την επαναφορά του ασύλου. Και γίνεται εμπόριο ναρκωτικών με φωτογραφίε που έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Εμπόριο ναρκωτικών λόγω των ιδεολειψιών του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάτε με κεκτημένη κινδυνολογία. Τον τελευταίο μήνα υπάρχουν περίπου 1.000 αστυνομικοί, ειδική δύναμη της αστυνομίας που περιφρουρεί το κέντρο της Αθήνας. Και υπάρχει και καλή εικόνα για τα πανεπιστήμια. Ρωτήστε τους Πριτάνες. Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχουν οι διεθνείς στατιστικές. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι καλός ο νόμος σας να κρατήσουμε όλα αυτά? Δεν είναι καμπούλ η Αθήνα, κύριε Χατζηδάκη. Εγώ δεν είπα για καμπούλ. Λέω αυτό που βιώνει ο κάθε πολίτης, κύριε Φίλη. Η Αθήνα δεν είναι καμπούλ. Στα πανεπιστήμια σας αρέσει αυτό που υπάρχει? Σας απάντησα. Σας αρέσει. Έχουν ληφθεί μέτρα, το αναγνωρίζουν και οι Πριτάνες.
τον τελευταίο μήνα. Με δεν μου αρέσει. Αυτή είναι αντιπαράθεση, δεν πρέπει να λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Όμως, επαναλαμβάνω. Είναι συνολικό πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας. Είναι συνολικό πρόβλημα. Δεν έχουμε και πόλεμο να συμφωνήσουν πολιτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν τα αρχεία. Δεν θα συμφωνήσουν πολιτικές δυνάμεις. Έχει πόλεμο και πρέπει να συμφωνήσουν για να γίνει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Κύριε Σκανδαλίδη, σας το λέω επισήμως ότι δεχόμαστε. Δεν την ήξερα αυτή την προσέγγιση, αλλά αφού το προτείνει το κοινάλ, όποιος το προτείνει, ο ΣΥΡΙΖΑ να το πρότεινε, να συμφωνήσουμε και τα τρία πολιτικά κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, τι θα κάνουμε με την εγκληματικότητα και τι θα κάνουμε κυρίως με τις εστίες ανομίας. Είτε είναι το Ζεφύρι, είτε είναι τα Εξάρχεια. Δεν είναι τα ίδια ζητήματα και... όλα. Μην τα ισοπεδώνει. Γιατί δεν είναι όλα. Όλα δεν είναι έγκλημα. Τις ιδιαιτερότητες του κάθε προβλήματος, δηλαδή, ανομίας. Να κλείνουμε το μάτι στους βαγαλάκηδες, κύριε Φίλη. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι το ίδιο θέμα όμως. Αλλά για να ολοκληρώσω. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι της αστυνομίας, δεν της κυβέρνησης. Δεν δείχνουν έξαρση εγκληματικότητας την τελευταία πενταετία στην Αθήνα. Τι ζει ο κόσμος. Ένα λεπτό. Ο κόσμος ζει και την τηλεόραση. Ζει και την δημιουργία μιας εικόνας ότι γίνονται καταλήψεις αστυνομικών τμήματων. Τώρα το πριν από 5 λεπτά το ακούσαμε. Το διαψεύδει ο αστυνομικός, επιμένει ο δημοσιογράφος. Αυτή η ψευδής λοιπόν εικόνα από την τηλεόραση δεν είναι δηλαδή, ένα στοιχείο που παίζει. Δεν έγινε το πρόβλημα. Σημασία έχει αν κατασκευάσει την πληροφορία. Σημασία έχει να ξέρουμε το πραγματικό γεγονός. Πριν μια εβδομάδα, κύριε Φίλη, ο Βίκονας κομπάζει ότι αυξάνει τη δραστηριότητά του και ότι έκανε 7 επιθέσεις. Ο Βίκονας δεν έχει την απονομία στην Αθήνα. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε, κάτι για τον συνάδελφο. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε. Μα είδα τον Ιαθόρο και τον Βίκονα. Κύριε Αντιπρόεδρε, ένα λεπτό. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε. Πριν από μια εβδομάδα, ξενήσαμε εδώ τον κύριο Ντούμα, ο εκπρόσωπος των αστυνομικών, ο οποίος ευθέως είπε στην τηλεόραση ότι φοβάμαστε τα χειρότερα. Όχι, έχουν ενημερωθεί δεν τα αστυνομικά τμήματα για καταλήψεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, θέλετε να τα κρύβουμε αυτά. Επαναλαμβάνω για να συνεννοούμαστε. Η αστυνομία έχει σχέδιο και έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει εγώ τα φαινόμενα όλα αυτά. Τι μου είπαν άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα και τι λέει ο κόσμος έξω. Εγώ σας το λέω, άνθρωποι σοβαροί τώρα, ότι την ελληνική αστυνομία την διοικεί η Κουμουντούρου και όχι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αυτό πριν είναι λάθος. Λάθος. Βεβαίως. Βεβαίως είναι λάθος. Και είναι, επαναλαμβάνω, μια φτηνή αντιπολιτευτική δημαγωγία. Τώρα εντάξει, αυτό δεν ήταν πολιτικό πάντω. Αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα, λες και είναι. Κρύβομαι, βάζουμε ένα αυτό στο πρόσωπο. Ότι η Κουμουνδούρου διοικεί την Ελλάδα. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Αυτό λέω άλλο. Αυτές αθλειότητες που ακούγονται. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, τώρα. Καμιά κυβέρνηση, και με αναφέρουμε και στον παρελθόν, να πετάει τον μπαλάκι στου άλλου. Και να αναφέρεται γενικά στο ότι γενικά υπάρχει δεν αυτό και δεν τον υπάρχει σε κανέναν. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης και της αστυνομίας το πρόβλημα, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τελεία. Το πρόβλημα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει και είναι ευθύνη της κυβέρνησης να το λύσει. Κάποιος κέντρο της Αθήνας. Και εμείς ερχόμαστε εδώ με όλη τη διάθεση να συνεργαστούμε για να το λύσουμε. Και εσείς δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία. Συμφωνώ μαζί σας να υπάρξει συνεννόηση, καμία αντίρρηση. Όχι κινδυνολογία. Εγώ κυκλοφορώ ώρες στο κέντρο της Αθήνας κάθε μέρα. Ώρες κυκλοφορώ. Όχι λεπτά, ώρες. Κάθε μέρα. Όχι να κυκλοφορεί ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας. Το κλείσαμε αυτό. Σφίζει από το κέντρο της Αθήνας. Κύριε Φίλη, θυμάστε το δόγμα του κυρίου Τόσκα. Να κάνετε ό,τι κοιμάστε σε περιπτώσεις επιθέσεων και ληστείων κτλ. Στα σπίτια. Είναι το δόγμα της κυβέρνησης. Όχι, δεν είναι να αυτό. Το ξέρουμε. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η αστυνόμευση είναι να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Όχι. Ο κύριος Τόσκας είπε κάτι αυτονόητο. Όταν μπει ληστής μέσα, μην πας να κάνεις εσύ. Ναι. Αυτό, εσείς τι λέτε στον αλλά κόσμο. Προηγουμένως είχατε φροντίσει να χαλαρώσετε την αστυνόμευση. Είχατε φροντίσει να καταργήσετε την ομάδα πρόταση που υπάρχει από παλιά, αλλά όμως κοντά αυτή στη λειτουργία είναι κλειοδότημα, όπως ξέρετε. Είναι από ευεργέτες. Υπάρχουν και άλλα, κύριε Φίλη, τα ξέρετε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει λειτουργία. Να βάλουμε μια τελεία, παρακαλώ, κύριε Σκανδαλή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επανεχόμαστε. Ακούμε το τελευταία νέα. Κύριε Σκανδαλή, ένα λεπτό και επανεχόμαστε την κουβέντα μας.